περιπέτεια της άδειας οικίας του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ διαβάζει η βασιλική αρβανιταντόνι. <Συσκλή> Επρόκειτο για την άνοιξη του έτους 1894, όταν το Λονδίνο ολόκληρο είχε ενδιαφερθεί και οι κοσμικοί κύκλοι είχαν θορυβηθεί από τη δολοφονία του εντιμότατου Ρόναλτ Αντέρ υπό τις πλέον ιδιάζουσες και ανεξήγητες περιστάσεις. Το κοινό έχει προπολού ενημερωθεί αναφορικά με τις λεπτομέρειες του εγκλήματος, οι οποίες προήλθαν εκ της σα αστυνομικής έρευνας. Εν τούτης, σημαντικό μέρος της αποσιωπήθηκε κατά την περίοδο εκείνη, αφού η υπόθεση της εισαγγελική αρχής υπήρξε τόσο συντριπτικά ισχυρή, ώστε δεν κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν τα γεγονότα. Μόνον σήμερα, στο πέρας περίπου δέκα ετών, μου επιτρέπεται να παράσχω εκείνους τους απόντες κρίκους που απαρτίζουν το σύνολο της εξαιρετικής αυτής αλυσίδας. Το έγκλημα έχριζε ενδιαφέροντο αυτό καθεαυτό. Εν τούτη το ενδιαφέρον ουδέμια σημασία είχε για εμένα εν συγκρίση με τα ασύλληπτα επακόλουθα τα οποία μου προκάλεσαν τόσο μεγάλο σοκ όσο και έκπληξη έναντι κάθε άλλου συμβάντος της περιπετειώδου ζωής μου. Ακόμη και σήμερα, κατόπιν ενός τόσο σημαντικού διαστήματος βρίσκω τον εαυτό μου συγκλονισμένο καθώς το συλλογέμαι και νιώθω για ακόμη μια φορά το αναπάντεχο ξεχύλισμα ευχαρίστησης, έκπληξης και δυσπιστίας οι οποίες κατέκλυσαν παντελώς το μυαλό μου. Να αναφέρω στο κοινό το οποίο εκδήλωσε κάποιο ενδιαφέρον προς εκείνες τις ματιές τις οποίες κατά καιρού τους προσέφερα, όσον αφορά τις σκέψεις και τη δράση ενό αξιόλογου ανθρώπου, πως δεν θα έπρεπε να με θεωρήσουν υπαίτιο, διότι δεν μοιράστηκα τα όσα γνώριζα μαζί τους, επειδή θα το είχα θεωρήσει πρωταρχικό μου καθήκον να το πράξω, αν δεν είχα εμποδιστεί, κατόπιν ρητής απαγόρευσης, από τα ίδια του ταχύλη, η οποία ανεκλήθη μόλις την τρίτη μέρα του προηγούμενου μηνός. Ενδέχεται να θεωρηθεί πως η στενή μου σχέση με τον Σέρλοκ Χόλμς με είχε να επιδείξω βαθύτατο ενδιαφέρον ως προς το έγκλημα και πως κατόπιν της εξαφάνισής του μήτε στιγμή δεν έπαψα να ασχολούμαι επισταμένος με τα διάφορα προβλήματα τα οποία εκτίθονταν ενώπιον του κοινού και πέραν αυτού αρκετές υπήρξαν οι φορές κατά τις οποίες επιχείρησα προς προσωπική μου τέρψη να θέσω σε χρήση της μεθόδους του ως προς την επίλυσή τους με μέτρια επιτυχία. Δεν υπήρξε τίποτα ωστόσο το οποίο να με προσέλκυσε τόσο όσο η τραγωδία του Ρόναλτ Αντέρ. Καθώς μελετούσα τα στοιχεία της δικαστικής έρευνας, τα οποία οδήγησαν στην ετοιμιγωρία του φόνο εκ προμελέτης κατά αγνώστου ή αγνώστων, συνειδητοποίησα περισσότερο ξεκάθαρα παρά ποτέ την απώλεια την οποία είχε υποστεί η κοινωνία εξαιτίας του θανάτου του Sherlock Χόλμς. Υπήρχαν αρκετά σημεία σχετικά με την παράδοξη αυτή η ιστορία, τα οποία ήμουν βέβαιο θα του ήταν εξαιρετικά ελκυστικά, και οι προσπάθειε τη αστυνομία θα είχαν υποβοηθηθεί, είτε ενδεχομένω προβλεφθεί εκ τη εξασκημένη παρατηρητικότητα και του άγρυπνου μυαλού του υπέρτατου διώκτη του εγκλήματο τη Ευρώπη. Όλη μέρα, καθώς πραγματοποιούσα τις επισκέψεις μου, στριφογυρνούσα στο μυαλό μου την υπόθεση και δεν ανακάλυψα ουδεμία εξήγηση η οποία να μου φαινόταν επαρκής. Αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο να αφηγηθώ μία πολλά υπομένη ιστορία, θα ανακεφαλαιώσω τα γεγονότα όπως γνωστοποιήθηκαν στο κοινό κατά την περαίωση της δικαστικής έρευνας. Ο εντιμότατος Ρόναλτ Αντέρ ήταν ο δεύτερος γιος του Earl των Μέινουθ. Κατά την περίοδο εκείνη κυβερνήτη μιας εκ των Αυστραλιανών απικιών. Η μητέρα του Αντέρ είχε επιστρέψει από την Αυστραλία για να υποβληθεί σε εγχείρηση καταράκτη και η ίδια, ο γιος της Ρόναλτ και η κόρη της Χίλντα διέμεναν μαζί στον αριθμό 427 επί της Πάρκ Λέιν. Ο νεαρός κυκλοφορούσε εντό της καλής κοινωνίας. Δεν είχε καθόσον έγινε γνωστό εχθρούς και ούτε ιδιαίτερες επιβλαβείς συνήθειες. Υπήρξε αραβωνιασμένο με τη δεσποινίδα Έντιθ Γούντσλεϊ των Κάρστερς, αλλά ο αραβόνα είχε διαλυθεί κοινή συνενέση ορισμένου μήνε νωρίτερα και δεν υπήρχαν ενδείξει πω είχε αφήσει κάποια ιδιαίτερα άσχημα συναισθήματα στο διάβα του. Κατά τα άλλα, η ζωή του κυλούσε εντός ενός στενού και συμβατικού κύκλου, διότι οι συνήθειές του ήταν μετρημένες και η φύση του φλεγματική. Εν τούτης, για τον καλόβολο νεαρό Αριστοκράτη, ήταν που ο το ήρθε υπό την πλέον παράδοξη και απρόσμενη μορφή μεταξύ των ορών της δέκατης με ενδέκατης και είκοσι πρώτων λεπτών τη νύχτα της 30 Μαρτίου του 1894. Στον Ρόναλ Αντέρ άρεσαν τα χαρτοπέγνια. Έπαιζε διαρκώς. Εν τούτης, ποτέ για τέτοια στοιχήματα τα οποία να του προξενούσαν προβλήματα. Υπήρξε μέλος των χαρτοπεκτικών λεσχών Baldwin, Cavendish και Μπάγκατέλ. Αναφέρθηκε πως κατόπιν του δείπνου την ημέρα του θανάτου του είχε παίξει μια παρτίδα whist στην προαναφερθή λέσχη. Είχε επίσης παίξει εκεί για τα απόγευμα. Οι καταθέσεις όσων είχαν παίξει μαζί του, του κυρίου Νιούρεϊ, του Σερ Τζον Χάρτι και του Ταγματάρχη Μοράν, αποκάλυψαν πως επρόκειτο περί ενός παιχνιδιού whist και πως είχαν πέσει αρκετά χαρτιά στο τραπέζι από όλους τους εξίσου. Ο Άντερ είχε χάσει κάπου πέντε λίρε, τίποτα το ιδιαίτερο. Η περιουσία του ήταν αρκετά μεγάλη και μια τέτοια πόλια επουδενή λόγο δεν θα τον επηρέαζε. Έπαιζε σχεδόν καθημερινά, είτε στη μία είτε στην άλλη λέσχη. Ωστόσο, επρόκειτο περί προσεκτικού παίκτη και συνήθω σηκωνόταν νικητή. Κατά την κατάθεση κατέστη γνωστό πως σε συνεργασία με τον ταγματάρχη Μωράν είχε στην πραγματικότητα κερδίσει περί τις 420 λίρες σε μια παρτίδα μερικές εβδομάδες νωρίτερα από τον Γκόντφρι Μίλνερ και τον Λόρδο Μπάλμοραλ. Αυτά ήσαν όλα όσα γνωστοποιήθηκαν σχετικά με την πρόσφατη ζωή του κατά τη δεξίωση της προανακριτικής έρευνας. Τη νύχτα του εγκλήματος επέστρεψε από τη Λέσχη ακριβώς στις 10. Η μητέρα του και η αδερφή του απουσίαζαν περνώντας τη βραδιά με κάποιον συγγενή. Η υπηρέτρια κατέθεσε πως τον άκουσε να μπαίνει στο μπροστινό δωμάτιο του δευτέρου ορόφου, το οποίο γενικά χρησιμοποιούσε ως καθιστικό του. Η ίδια είχε ανάψει τη φωτιά εκεί και καθώς κάπνιζε είχε ανοίξει το παράθυρο. Δεν ακούστηκε κανένας ήχος από το δωμάτιο μέχρι τις 11 και 20 την ώρα της επιστροφής της Λέδης Μέινουθ και της κόρης της. Επιθυμώντας να πει καληνύχτα είχε επιχειρήσει να μπει στο δωμάτιο του γιού τη. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη από μέσα και ουδεμία απόκριση δεν έλαβε στις φωνές και τα χτυπήματά της. Βοήθεια κλείθηκε και η πόρτα παραβιάστηκε ο ατυχής νέος βρέθηκε να κοίτεται πλησίον του τραπεζιού. Το κεφάλι είχε φρικτά θρηματιστεί από σφαίρα περιστρόφου, ωστόσο κανένα όπλο ή ουδήποτε είδους δεν ευρέθη στο δωμάτιο. Στο τραπέζι υπήρχαν δύο τραπεζογραμμάτια των 10 λιρών έκαστο, δεκαεπτά λίρες και δέκα σε ασημένια και χρυσά. Τα χρήματα διευθετημένα σε μικρούς ορούς διαφορετικών ποσών. Υπήρχαν επίσης ορισμένοι αριθμοί επί ενός φύλου χαρτιού με τα ονόματα ορισμένων φύλων από τη λέσχη πλάι του, εκ του οποίου εικάστηκε πως πρώτου φανάτου του είχε επιδοθεί σε ανάλυση των απολειών και των κερδών του στα χαρτιά. Μια ενδελεχής εξέταση των συνθηκών εξυπηρέτησε μόνο στο να καταστήσει την υπόθεση περισσότερο πολύπλοκη. Καταρχάς, ουδέ μία εξήγηση δεν ήταν δυνατόν να δοθεί ως προς το λόγο για τον οποίο ο νεαρός είχε κλειδώσει την πόρτα από μέσα. Υπήρχε περίπτωση να το είχε πράξει ο δολοφόνος και κατόπιν να είχε διαφύγει από το παράθυρο. Η απόσταση ήταν τουλάχιστον 6 μέτρα και ένα παρτέριο των κρόκων βρισκόταν από κάτω κανένα από τα λουλούδια, ούτε και το έδαφος έφεραν κάποιες ενδείξεις πως είχαν διαταραχθεί, ούτε υπήρχαν ίχνη στη στενή λωρίδα χλώης που χώριζε το σπίτι από το δρόμο. Προφανώς λοιπόν ο ίδιος ο νεαρός ήταν εκείνος ο οποίος είχε κλειδώσει την πόρτα. Όμως πώς συνάντησε το θάνατό του. Κανείς δεν ήταν δυνατόν να έχει σκαρφαλώσει στο παράθυρο δίχως να αφήσει ίχνη υποθέτοντας πως κάποιος είχε πυροβολήσει διαμέσου του παραθύρου, θα επρόκειτο όντως περί ενός εξαιρετικά ικανού ατόμου, όποιος ήταν ικανός να επιφέρει ένα τόσο θανάσιμο πλήγμα. Αλλά πάλι η Park Lane αποτελεί πολύ σύχνα στη λεωφόρο και υπάρχει και μια στάση αμαξιών σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από το σπίτι. Ουδής είχε ακούσει πυροβολισμό και εν τούτης υπήρχε ο νεκρός άντρα και η σφαίρα από το περίστροφο η οποία είχε ανοίξει σαν μανιτάρι όπως ανοίγουν οι σφαίρες μαλακού βλήματος και προκαλέσει καθ' αυτό τον τρόπο ένα τραύμα το οποίο θα επέφερε ακαριέο θάνατο. Έτσι είχαν οι περιστάσεις του μυστηρίου της Park Lane οι οποίες περιπλέκονταν περισσότερο εκ της παντελούς έλλειψης κινήτρου αφού, όπως έχω ήδη αναφέρει, ο νεαρός Αντέρ δεν ήταν γνωστό ότι είχε εχθρού και καμιά απόπειρα δεν είχε επιχειρηθεί να αφαιρεθούν χρήματα ή τη μαλφή από το δωμάτιο. Ολημερής στριφογυρνούσα τα γεγονότα εκείνα ξανά και ξανά στο μυαλό μου, καταβάλλοντας έντονη προσπάθεια να ανακαλύψω μια θεωρία η οποία θα τα συνέδεε όλα και να εντοπίσω την ακολουθία της ελάχιστης αντίστασης την οποία ο καημένος ο φίλος μου είχε δηλώσει πως αποτελούσε την έναρξη κάθε έρευνας. Ομολογώ πως ελάχιστη ήταν η πρόοδός μου. Το απόγευμα διέσχισα περπατώντας το πάρκο και γύρω στις 6 ώρα βρέθηκα στο άκρο της Park Lane από την μεριά της οδού Oxford. Μια παρέα χασομέριδων που βρισκόταν στο πεζόδρομο, κοιτώντας όλοι τους ένα συγκεκριμένο παράθυρο, με οδήγησε στο σπίτι το οποίο είχα έρθει να δω. Ένας ψηλός, λεπτός άντρα με χρωματιστά γυαλιά, τον οποίο εντόνως υποπτεύθηκα ως detective με πολιτική περιβολή, ανέλυε κάποια θεωρία του, ενώ οι υπόλοιποι συνοστίζονταν γύρω για να ακούσουν τα όσα έλεγε. Πλησίασα όσο κοντά του μου επιτρεπόταν, ωστόσο οι παρατηρήσεις του μου φάνηκαν τόσο εξωφρενικές, ώστε απομακρύνθηκα και πάλι με κάποια αγανάκτηση. Καθώς έφευγα έπεσα πάνω σε έναν ηλικιωμένο και βρωμένο άντρα, ο οποίος βρισκόταν πίσω μου και έριξα κάτω αρκετά από τα βιβλία τα οποία μετέφερε. Θυμάμαι πως καθώς τα σήκωνα παρατήρησα τον τίτλο ενός εξ αυτών «Η προέλευση της λατρείας των δέντρων». Και μου εδόθη εντύπωση πως ο τύπος πρέπει να ήταν κάποιος φτωχός βιβλίοφιλο ο οποίος είτε εξ επαγγέλματος, είτε ως ερασιτεχνική ενασχόληση, ήταν συλλέκτης άσημων έργων. Επιχείρησα να απολογηθώ για το ατύχημα, εν ήταν εμφανές πως τα βιβλία τα οποία είχα τόσο ατυχώς κακοποιήσει ήταν εξαιρετικά πολύτιμα αντικείμενα στα μάτια του ιδιοκτήτη τους. Με ένα γριλισμό περιφρόνησης στράφηκε από την άλλη, και είδα τη σκυφτή ράχη του και τις λευκές του φαβορίτες να εξαφανίζονται μέσα στο πλήθος. Οι παρατηρήσεις μου όσον αφορά το νούμερο 427 της Park Lane ελάχιστα προσέφεραν στη διαλεύκανση του προβλήματος το οποίο είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον μου. Το σπίτι χωριζόταν από το δρόμο εξ ενός χαμηλού τείχου με κάγκελα, συνολικά όχι άνω του 1,5 μέτρου σε ύψος. Ήταν εξαιρετικά εύκολο για τον οποιονδήποτε να μπει στον κήπο, όμω το παράθυρο ήταν εντελώ απρόσβατο αφού δεν υπήρχε κάποια υδροροή ή κάτι άλλο το οποίο να βοηθούσε και τον πλέον δραστήριο άντρα να σκαρφαλώσει μέχρι εκεί. Περισσότερο προβληματισμένος παρά ποτέ, επέστρεψα στο Κένσιγκτον. Δεν είχα μπει στο γραφείο για περισσότερο από πέντε λεπτά όταν η πυρέτρια ήρθε να αναφέρει πως ένα άτομο επιθυμούσε να με δει. Προς έκπληξή μου δεν ήταν άλλος από τον παράξενο ηλικιωμένο συλλέκτη βιβλίων το αυστηρό ρητιδωμένο πρόσωπο πλαισιωνόταν από λευκά μαλλιά και η πολύτιμη τόμη του, μια ντουζίνα τουλάχιστον, βρίσκονταν σφινομένοι κάτω από το δεξί του χέρι. «Εκπλήσεστε που με βλέπετε, Κύριε», είπε με μια παράξενη βραχνή φωνή. «Παραδέχτηκα πως όντως ήμουν». «Να σας πω, έχω φιλότιμο, Κύριε, και όταν έτυχε να σας δω να εισέρχεστε σε τούτο το σπίτι, καθώς ερχόμουν κουτσένοντας πίσω σας, σκέφτηκα από μέσα μου δεν μπαίνω να δω αυτόν τον ευγενικό Κύριο και να του πω πως ακόμη κι αν ήμουν κομμάτι απότομο στους τρόπους μου δεν το ήθελα και πως του είμαι υποχρεωμένος που μάζεψε τα βιβλία μου. «Μην το σκέφτεστε, δεν ήταν τίποτα», είπα. «Επιτρέπετε να ρωτήσω πως γνωρίζατε ποιος ήμουν». «Να σας πω, κύριε», αν δεν αποτελεί υπερβολική οικειότητα εκ μέρους μου, πως είμαι γειτονά σα γιατί θα βρείτε το μικρό μου βιβλιοπολείο στη γωνία της οδού Church και θα χαρώ να σας δω, είμαι βέβαιος. Ίσως να συλλέγετε και ο ίδιος κύριε. Ορίστε, το Βρετανικά πτηνά και ο Ιερός Πόλεμος ευκαιρία το καθένα τους. Με πέντε τόμους θα συμπληρώνατε το κενό στο δεύτερο ράφι. Δείχνει αφρόντιστο, έτσι δεν είναι κύριε έστρεψα το κεφάλι μου για να κοιτάξω την προθήκη πίσω μου. Όταν ξαναγύρισα, ο Σέρλοκ Χόλμς στεκόταν χαμογελώντας την άλλη πλευρά του γραφείου μου. Σηκώθηκα όρθιος κοιτώντας τον για μερικές στιγμές με απόλυτη έκπληξη και έπειτα, καθώς φαίνεται, πρέπει να λιποθύμησα για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου. Το σίγουρο είναι πως μια γκρίζα ομίχλη τροβιλίστηκε μπροστά στα μάτια μου και όταν διαλύθηκε ανακάλυψα το κολάρο μου λιμένο και την αψιά γεύση του κονιάκ στα χείλη μου. Ο Χόλμς έσκυβε πάνω από την καρέκλα μου με το φλασκί του στο χέρι. «Αγαπητέ μου, Γουότσον», είπε με την καλώ ενθυμούμενη φωνή του, «σου οφείλω χίλια συγγνώμη. Δεν είχα ιδέα πως θα επηρεαζόσουν τόσο έντονα». Τον από το χέρι. Χόλμ! Στα αλήθεια είσαι εσύ. Είναι δυνατό να είσαι πράγματι ζωντανό. Κατάφερε να σκαρφαλώσει έξω από εκείνη τη φρικτή άβυσο. Στάσου μια στιγμή, είπε. Είσαι σίγουρο πω είσαι όντω σε θέση να συζητήσει. Σου προκάλεσε ένα σοβαρό σοκ με την αδικαιολόγητα δραματική μου επανεμφάνιση. Είμαι καλά, μα ειλικρινά, Χόλμ. Με δυσκολία πιστεύω τα μάτια μου. Μα του ουρανού, αν σκεφτεί, εσύ από όλου πώς στέκεσαι στο γραφείο μου. Τον έπιασα και πάλι από το μανίκι και ένιωσα το λεπτό μειώδε χέρι από κάτω. «Μάλιστα, δεν είσαι φάντασμα όπως και να είναι», είπα. «Αγαπητέ μου παλιόφιλε, χαίρομαι τόσο που σε βλέπω. Κάθισε και πες μου πώς βγήκε ζωντανό από εκείνο το τρομερό βάραθρο». Κάθισε απέναντί μου και άναψε ένα τσιγάρο με τον παλιό ατάραχο τρόπο του. Φορούσε τη φτωχική ρεντικότα του βιβλιοπόλη, ωστόσο το υπόλοιπο από εκείνο το άτομο κοιτόταν σε ένα σωρό λευκών μαλλιών και παλιών βιβλίων πάνω στο γραφείο. Ο Χόλμς έδειχνε ακόμα πιο λεπτός και νευρώδης από την παλιά. Εν υπήρχε μια κάτω χρυχριά στο αετήσιο του πρόσωπο η οποία μου φανέρωνε πως η πρόσφατη ζωή του δεν υπήρξε και καλύτερη δυνατή. «Χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να τεντωθώ, Γουότσον», είπε. «Δεν είναι αστείο ένας ψηλός άνθρωπος να υποχρεώνεται να κρύψει ένα κεφάλι από το παράστημά του για αρκετές ώρες απανωτά. Τώρα, όσον αφορά τις συγκεκριμένες εξηγήσει. Έχουμε, αν μου επιτρέπετε να ζητήσω τη συνεργασία σου, μια επίμοχθη και επικίνδυνη νυχτερινή δουλειά μπροστά μας. Ίσως να ήταν καλύτερα αν σου αφηγούμουν την πλήρη ιστορία όταν η συγκεκριμένη δουλειά λάβει τέλος. Είμαι γεμάτος περιέργεια. Θα προτιμούσα φάνταστα να τα ακούσω τώρα. Θα έρθεις μαζί μου απόψε. Όταν το θελήσεις και όπου θελήσεις. Είναι όντω σαν τον παλιό καιρό. Θα έχουμε χρόνο για μια πουκιά δείπνο πριν χρειαστεί να φύγουμε. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τότε για εκείνο το βάραθρο. Δεν συνάντησα μεγάλη δυσκολία να βγω έξω για τον απλούστατο λόγο πως ποτέ δεν έπεσα μέσα του. Δεν έπεσε ποτέ μέσα του. Όχι γουότσον, ποτέ δεν ήμουν μέσα. Το σημείο μου προς εσένα ήταν απολύτως αυθεντικό. Ελάχιστα αμφέβαλα πως είχα φτάσει στο τέλος της καριέρας μου όταν αντιλήφθηκα την μάλλον απειλητική μορφή του μακαρίτη καθηγητή Μοριάρτη να στέκεται πάνω στο στενό μονοπάτι το οποίο οδηγούσε στη σωτηρία. Διέκρινα έναν αδιάλακτο σκοπό σε εκείνα τα γκρίζα μάτια. Αντάλλαξα μερικά σχόλια μαζί του, συνεπώς, και έλαβα την ευγενική άδεια να γράψω ένα σύντομο σημείωμα το οποίο κατόπιν έλαβες. Το άφησα μαζί με την ταπακέρα και το ραβδί μου και προχώρησα διασχίζοντας το μονοπάτι με τον Μοριάρτη να με ακολουθεί κατά Όταν έφτασα στο τέλος του, στάθηκα σε κάποια απόσταση. Δεν τράβηξε όπλο, αλλά μου ρίχθηκε και τύλιξε τα μακριά του χέρια γύρω μου. Γνώριζε πως το παιχνίδι του είχε τελειώσει και το μόνο το οποίο τον απασχολούσε ήταν να με εκδικηθεί. Φτάσαμε παραπατώντας ως το χείλος του κενού. Είχα κάποια ιδέα ωστόσο από μπαρίτσου του Ιαπωνέζικου συστήματος πάλις, το οποίο αρκετές υπήρξαν οι φορές που μου απέβει ιδιαίτερα χρήσιμο. Ξεγλίστρησε από τη λαβή του και εκείνο με μια φρικιαστική κραυγή κλώτσισε ξέφρενα για μερικές στιγμές και αγωνίστηκε να αρπαχτεί από τον αέρα με τα δυο του χέρια. Όμως παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να ανακτήσει την ισορροπία του και έπεσε. Με το πρόσωπό μου σκυμμένο πάνω από το χείλος, τον είδα να πέφτει στο κενό. Κατόπιν προσέκρουσε σε ένα βράχο, αναπήδησε και βυθίστηκε στο νερό. Άκουσα με κατάπληξη την εξήγησή του, την οποία ο Χόλμς αφηγήθηκε ανάμεσα σωρουφιξιές από το τσιγάρο του. «Μα τα ίχνη», φώναξα, «είδα με τα ίδια μου τα μάτια πως δυο ζευγάρια ποδιών κατηφόρησαν το μονοπάτι και κανένα δεν επέστρεψε». Προέκυψε κάπως έτσι. Τη στιγμή που ο καθηγητής είχε εξαφανιστεί, μου ήρθε η ιδέα πως η μοίρα μου είχε προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία. Γνώριζα πως ο Μωριάρτη δεν ήταν ο μοναδικός που είχε ορκιστεί να με δει νεκρό. Υπήρχαν τουλάχιστον άλλοι τον των οποίων η επιθυμία να με εκδικηθούν θα ενισχυόταν από το θάνατο του αρχηγού του. Ήταν όλοι τους οι πλέον επικίνδυνοι άνθρωποι. Ήταν βέβαιο πως κάποιος εξ αυτών θα με Εξάλλου, αν όλο ο κόσμο πειθόταν πω ήμουν νεκρό, τότε θα ένιωθαν περισσότερο τολμηροί και θα κινούνταν πιο απροκάλυπτα, οπότε αργά ή γρήγορα θα είχα την ευκαιρία να του εξολοθρεύσω. Τότε θα ερχόταν η στιγμή να ανακοινώσω πω βρισκόμουν ακόμη στη γη των Ζωντανών. Τόσο ταχύτατα λειτουργεί ο εγκέφαλο, ώστε πιστεύω πω τα είχα συλλογιστεί όλα πριν καν ο καθηγητή Μοριάρτη φτάσει στον πάτο του καταράκτη. Ρέισενμπακ. Σηκώθηκα και εξέτασα το βραχώδε τείχομα πίσω μου. Στην εμπεριστατωμένη αναφορά του επί του ζητήματο, την οποία διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μερικού μήνε αργότερα, επιμένει πω το τείχομα είναι απόκριμνο. Δεν είναι ωστόσο απολύτω αληθέ. Ορισμένε μικρέ εσοχέ υπήρχαν, όπω και μια ιδέα γυσσώματο. Ο βράχο ήταν τόσο ψηλό, ώστε το να τον σκαρφαλώσει ήταν εμφανώς αδύνατον και καθίστα το εξίσου αδύνατο να διασχίσω το λασπόδες μονοπάτι δίχως να αφήσω κάποια ίχνη. Θα μπορούσα, είναι αλήθεια, να έχω αντιστρέψει τις μπότες μου όπως έχω κάνει σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αλλά η παρουσία τριών ζευγαριών από ίχνη προς μία κατεύθυνση θα είχε με τα βεβαιότητα μια παραπλάνηση. Γενικώ τη στιγμή εκείνη το καλύτερο που μπορούσα να κάνω ήταν να διακινδυνέψω μια αναρρίχηση. Δεν επρόκειτο περί εύκολης δουλειάς, Γουότσον. Ο καταράκτης μου από κάτω μου. Δεν είμαι εφάνταστο άτομο, όμως σου δίνω το λόγο μου ότι μου φάνηκε πως άκουσα τη φωνή του Μοριάρτη να μου φωνάζει μέσα από την άβυσο. Ένα λάθος θα είχε αποβεί μοιραίο. Αρκετές φορές, Καθώς τούφες από χορτάρι ξεριζώνονταν στα χέρια μου ή όταν το πόδι μου γλιστρούσε πάνω στις υγρές εσοχές του βράχου, συλλογίστηκα πως θα χανόμουν. Όμως πάλεψα και ανέβηκα και εν τέλει έφτασα σε ένα γύσωμα αρκετά πλατή και καλυμμένο από αφράτα πράσινα βρύα όπου κατόρθωσα να παραμείνω αθέατος υπό τις καλύτερες δυνατές ανέσεις. Εκεί βρισκόμουν ακουμπισμένο όταν εσύ αγαπητέ μου Γουότσον και όλοι όσοι σε ακολουθούσαν ερευνήσατε με τον πλέον συμπαθητικό και ανεπαρκή τρόπο τις περιστάσεις του θανάτου μου. Εν τέλει όταν είχατε όλοι σα σχηματίσει τα αναπόφευκτα και εντελώ εσφαλμένα συμπεράσματά σας αναχωρήσατε για το ξενοδοχείο και απέμεινα μονάχος. Θεωρούσα πως είχα φτάσει στο τέλος των περιπετειών μου Ωστόσο ένα εξαιρετικά απρόσμενο συμβάν μου έδειξε πως υπήρχαν αρκετές εκπλήξεις φυλαγμένες για μένα. Ένα τεράστιος βράχος πέφτοντας από πάνω μου με προσπέρασε θορυβωδός, προσέκρουσε στο μονοπάτι και αναπήδησε βουτώντας το χάσμα. Προς στιγμή σκέφτηκα πως πρόκειτο για τυχαίο γεγονός. Όμως μια στιγμή αργότερα κοιτώντας πάνω είδα το κεφάλι ενός άντρα ενάντια στον σκοτεινιασμένο ουρανό κι άλλος ένας βράχος χτύπησε στο γύσωμα επί του οποίου ήμουν ξαπλωμένος λίγα μόλις εκατοστά από το κεφάλι μου. Φυσικά το μήνυμα ήταν πρόβυλο. Ο Μωριάρτη δεν ήταν μόνος του. Ένας συνεργός και η μοναδική αυτή ματιά μου είχε δώσει να καταλάβω το πόσο επικίνδυνος ήταν ο συνεργός εκείνος. Είχε παραμείνει φρουρός ενώ ο καθηγητής μου είχε επιτεθεί. Εξαποστάσεως αφέατος από εμένα είχε καταστεί μάρτυρας του θανάτου του φίλου του και της απόδρασής μου. Είχε μείνει περιμένοντας και έπειτα κάνοντας το γύρο της κορυφής του βράχου είχε αποπειραθεί να επιτύχει εκεί που ο σύντροφός του είχε αποτύχει. Δεν κάθισα να το σκεφτώ για πολύ Γουότσον. Είδα ξανά το βλωσιρό πρόσωπο να κοιτάζει πάνω από τα βράχια και ήξερα ότι αποτελούσε τον προάγγελο άλλου ενός βράχου. Πάλεψα να κατεβώ στο μονοπάτι. Δεν πιστεύω πως θα το είχα κάνει έτσι αψήφιστα. Ήταν εκατό φορές πιο δύσκολο από ό,τι να ανέβω. Όμως δεν είχα χρόνο να συλλογιστώ τον κίνδυνο, γιατί άλλος ένας βράχος πέρασε πλάι μου, καθώς κρεμόμουν από την άκρη του γυσώματος. Στα μισά της διαδρομής γλίστρησα, μα με τη βοήθεια του Θεού κατέβηκα κομματιασμένος και ματωμένος στο μονοπάτι. Έβαλα φτερά στα πόδια μου, διανύοντας δέκα μίλια πάνω στα βουνά μέσα στο σκοτάδι και μια βδομάδα αργότερα βρέθηκα στη Φλωρεντία με τη βεβαιότητα πως κανείς στον κόσμο δεν γνώριζε τι είχα απογίνει. Έναν μόνο είχα ενημερώσει, τον αδελφό μου, τον Μάικροφτ. Σου οφείλω πολλά συγγνώμη, αγαπητέ μου Γότσον, όμω κρινόταν απολύτω αναγκαίο να θεωρηθώ νεκρός και είναι απολύτω βέβαιο πω δεν θα είχε γράψει μια τόσο πιστική αφήγηση του ατυχού μου τέλου, αν δεν πίστευε ο ίδιο, πω ήταν αλήθεια. Αρκετέ φορέ κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών έπιασα την πένα μου για να σου γράψω. Αλλά πάντοτε φοβόμουν μήπω και η θερμή σου εκτίμηση για μένα σέβαζε σε, σε πειρασμό να κάνει κάποια απερισκεψία η οποία θα πρόδιδε το μυστικό μου. Για το λόγο αυτό απομακρύνθηκα από κοντά σου το απόγευμα όταν μου έριξε στα βιβλία. Γιατί βρισκόμουν σε κίνδυνο την ώρα εκείνη και κάθε έκφραση έκπληξη ή συναισθήματο εκ μέρου σου ίσω να είχε επισύρει προσοχή στην ταυτότητά μου και να οδηγούσε στα πλέον απαράδεκτα και ανεπανόρθωτα αποτελέσματα. Όσο για τον Μάικροφτ επιβαλόταν να του αποκαλυφθώ ώστε να βρω τα χρήματα τα οποία χρειαζόμουν. Η εξέλιξη των γεγονότων στο Λονδίνο δεν πήγε τόσο καλά όσο έλπιζα, διότι η δίκη της πύρας του Μοριάρτη άφησε δύο εκ των πλέον επικίνδυνων μελών της, τους επιτοπλίστων ορκισμένους εχθρούς μου ελεύθερους. Ταξίδεψα για δύο χρόνια στο Θιβέτ, συνεπώς, και ψυχαγωγήθηκα επισκεπτόμενος την Ελλάσα και περνώντας μερικές μέρες με τον ηγέτη τον Λάμα. Ίσως να έχεις διαβάσει τις εξαιρετικές εξερευνήσεις ενός Νορβηγού ονόματι Σίγκερσον, όμως είμαι βέβαιος πως δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό σου πως λάμβανες νέα από το φίλο σου. Κατόπιν διέσχισα την Περσία, είδα την Μέκα και πραγματοποίησα μια σύντομη αλλά ενδιαφέρουσα επίσκεψη στην Καλήφα του Χαρτούμ, τα αποτελέσματα της οποίας απέστειλα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστρέφοντας στη Γαλλία, αφιέρωσα ορισμένους μήνες σε μια μελέτη περί των παραγόγων άνθρακα πίσας, την οποία διεξήγαγα σε ένα εργαστήριο στο Μονπελιέ, στη Νότια Γαλλία έχοντας ικανοποιηθεί από την έκβασή της και μάθει πως μοναχά ένας εκ των εχθρών μου απέμενε πλέον στο Λονδίνο, ετοιμαζόμουν να επιστρέψω όταν οι κινήσεις μου επισπεύθηκαν από τούτο το αξιοσημείωτο μυστήριο της Park Lane, το οποίο όχι μόνο με προσέλκυσε με τα χαρακτηριστικά του, αλλά φάνηκε να προσφέρει ορισμένες από τις πλέον προσωπικές ευκαιρίες. Ήρθα αμέσως στο Λονδίνο. Επισκέφτηκα υπό την αληθινή μου ταυτότητα την οδό Μπέικερ, κάνοντας την κυρία Χάντσον να βιώσει μια βίαιη ιστερική κρίση και ανακαλύπτοντας πως ο Μάικροφτ είχε διατηρήσει το διαμέρισμά μου και τα χαρτιά μου ακριβώς όπως ήταν ανέκαθεν. Έτσι έγινε αγαπητέ μου Γουότσον, ώστε στις δύο η ώρα σήμερα βρέθηκα στην παλιά μου πολυθρόνα, στο παλιό μου δωμάτιο, και ευχόμενο μονάχα να έβλεπα τον παλιό μου φίλο, τον Γουότσον, στην αντικρινή καρέκλα την οποία τόσο συχνά κοσμούσε. Έτσι είχε η εξαιρετική αφήγηση την οποία άκουσα εκείνο το Απριλιάτικο απόγευμα. Μια αφήγηση η οποία θα μου ήταν εντελώς απίστευτη αν δεν είχε επιβεβαιωθεί από την παρουσία της ψηλή ισχνής μορφής και του οξυδερκούς ενθουσιώδους προσώπου, το οποίο είχα φανταστεί πως δεν θα έβλεπα ποτέ ξανά. Άγνωστο πώς είχε μάθει για τη δική μου θλιβερή απώλεια και η συμπαράστασή του φαινόταν περισσότερο από τη συμπεριφορά του παρά από τα λόγια του. Η δουλειά αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο ενάντια στη θλίψη, αγαπητέ μου Γουότσον, είπε. Και έχω μια δουλίτσα για τους δυο μας απόψε, η οποία αν κατορθώσουμε να τη φέρουμε σε ένα αίσιο τέλος, αυτή καθεαυτή θα δικαιολογήσει τη ζωή ενός ανθρώπου επί του πλανήτη. Μάτια τον νικέτεψα να μου πει περισσότερα. «Θα ακούσεις και θα δεις αρκετά πριν έρθει το πρωί», απάντησε. Έχουμε τρία χρόνια παρελθόντος να συζητήσουμε. Ας αρκεστούμε σε αυτό στις εννέα και μισή, οπότε και θα ξεκινήσουμε για την αξιοσημείωτη υπόθεση της άδειας οικία. Ήταν όντω όπως τον παλιό καιρό, όταν την προκαθορισμένη ώρα βρέθηκα καθισμένος πλάι του σε μια δίτροχη άμαξα, με το περίστροφό μου στην τσέπη και την αγωνία της περιπέτειας στην καρδιά μου. Ο Χόλμς ήταν παγερός, βλοσιρός και σιωπηλό. Καθώς η λάμψη από τις λάμπες του δρόμου άστραψε, επί των ασκητικών χαρακτηριστικών του είδα πως τα φρύδια του ήταν χαμηλωμένα σε περισυλλογή και ότι τα χείλη του ήταν σφιγμένα. Δεν γνώριζα τι ανήμερο θηρίο επρόκειτο να κυνηγήσουμε στη σκοτεινή ζούγκλα του εκκληματικού Λονδίνου, όμως ήμουν για τα καλά βέβαιος από τη συμπεριφορά του μοναδικού αυτού κυνηγού πως η υπόθεση ήταν εξαιρετικά σοβαρή ενώ το σαρδόνιο χαμόγελο το οποίο κατά καιρούς έσπαζε την ασκητική του αυστηρότητα δεν προμείνει κάτι καλό σχετικά με το αντικείμενο της αναζήτησής μας. Είχα υποθέσει πως πηγαίναμε προς την οδό Μπέικερ, όμως ο Χόλμ σταμάτησε το αμάξι στην γωνία της πλατείας Κάβεντις. Παρατήρησα πως καθώς βγήκε έξω έριξε μια επίμονη εξεταστική ματιά δεξιά και αριστερά και σε κάθε επόμενη γωνία έκανε τα δύνατα δυνατά για να εξασφαλίσει πως δεν παρακολουθούμασταν. Το βέβαιο είναι πως η διαδρομή μας ήταν μοναδική η γνώση του Χόλμς όσον αφορά τις παρόδους του Λονδίνου ήταν αξεπέραστη και στην προκειμένη περίπτωση πέρασε βιαστικά και με σίγουρο βήμα μέσα από ένα δίκτυο υποστασίων και στάβλων την ύπαρξη των οποίων ποτέ δεν γνώριζα. Βγήκαμε εν τέλει σε ένα δρομάκι πλαισιωμένο από παλιά σκοτεινά σπίτια το οποίο μας οδήγησε στην οδό Μάντσεστερ και κατόπιν στην οδό Μπλάντφορτ. Εδώ Έστριψε ο γοργά σε ένα στενό πέρασμα, πέρασε μέσα από μια ξύλινη πόρτα σε μια ερυπωμένη αυλή και κατόπιν άνοιξε με ένα κλειδί την πίσω πόρτα ενός σπιτιού. Μπήκαμε παρέα και την έκλεισε πίσω μας. Το μέρος ήταν θεοσκότεινο, όμως μου ήταν εμφανές πως επρόκειτο περί μιας άδειας οικίας. Τα πόδια μας έτριζαν και κροτάλιζαν πάνω στο γυμνό σανίδι, και το απλωμένο χέρι μου άγγιξε έναν τοίχο από τον οποίο η ταπετσαρία κρεμόταν σε λωρίδες. Τα παγωμένα λεπτά δάκτυλα του Χόλμς έκλεισαν γύρω από τον καρπό μου και με οδήγησαν μπροστά μέσα από ένα μακρύ διάδρομο μέχρι που διέκρινα αμυδρά το θολό φεγγίτι πάνω από την πόρτα. Εδώ ο Χόλμ έστριψε απότομα στα δεξιά και βρεθήκαμε σε ένα μεγάλο τετράγωνο αδιανό δωμάτιο με βαθιές σκιέ στι γωνίε του, αλλά αμυδρά φωτισμένο στο κέντρο από τα φώτα του δρόμου απ' έξω. Δεν υπήρχε λάμπα κοντά και το παράθυρο ήταν σκεπασμένο από παχιά σκόνη, έτσι ώστε το μόνο που ήταν δυνατόν ήταν να ξεχωρίζουμε τα περιγράμματά μας. Ο σύντροφό μου ακούμπησε το χέρι του στον ώμο μου και έφερε τα χείλη του κοντά στα αυτή μου. «Γνωρίζεις που βρισκόμαστε», ψιθύρισε. «Σίγουρα στην οδό Μπέικερ», απάντησα, κοιτώντας μέσα από το θολό παράθυρο. «Ακριβώς, βρισκόμαστε στην οικία Κάμπτεν, η οποία βρίσκεται απέναντι από το παλιό μας διαμέρισμα». «Όμως για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ» «Επειδή προσφέρει μια εξαιρετική θέα αυτού του γραφικού τετραγώνου, θα σου ήταν πρόβλημα, αγαπητέ μου Γουότσον, να πλησιάσεις πιο κοντά στο παράθυρο, λαμβάνοντας κάθε προφύλαξη να μην φανείς και κατόπιν να κοιτάξεις το παλιό μας διαμέρισμα, το σημείο εκκίνησης για τόσες πολλές από τις περιπετιούλε μας. Θα ανακαλύψουμε αν τα τρία χρόνια της απουσίας μου πήραν μαζί τους την ικανότητά μου να σε εκπλήσω. Προχώρησα κλεφτά μπροστά και κοίταξα απέναντι στο γνώριμο εκείνο παράθυρο καθώς τα μάτια μου έπεσαν πάνω του, άφησα μια πνιχτή κραυγή έκπληξης. Το στόρι ήταν κατεβασμένο και ένα δυνατό φως έκαιγε στο δωμάτιο. Η σκιά ενός άντρα, ο οποίος καθόταν σε μια καρέκλα, έπεφτε σε ένα σαφές μαύρο περίγραμμα πάνω στη φωτεινή επιφάνεια του παράθυρου. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει λάθος η πόζα του κεφαλιού, η τετράγωνη όμη, η σαφήνεια των χαρακτηριστικών. Το πρόσωπο ήταν μισοστραμένο και το αποτέλεσμα έμοιαζε με εκείνες τις μαύρες σιλουέτες που άρεσε στους παππούδες μας να κορνιζάρουν. Επρόκειτο περί ενός τέλειου αντίγραφου του Χόλμς. Τόσο ξαφνιασμένος ήμουν ώστε άπλωσα το χέρι μου για να βεβαιωθώ πως ο ίδιος άνθρωπος στεκόταν πλάι μου. Τρανταζόταν από ένα βουβό γέλιο. «Λοιπόν», είπε, «μα του ουρανούς φώναξα, είναι θαυμάσιο» ευελπιστώ πως ο χρόνος δεν έφερε το μαρασμό, μα μήτε και η συνήθεια ξεθύμανε την άπειρη ποικιλία μου», είπε, και αναγνώρισα στη φωνή του τη χαρά και την περηφάνεια την οποία ο καλλιτέχνης αποκομίζει από το ίδιο του το δημιούργημα. «Πράγματι μου μοιάζει κάπως έτσι», «Θα ήμουν έτοιμος να ορκιστώ πως ήσουν εσύ», τα εύσημα για την εκτέλεση οφείλονται στον Μεσιέ Όσκαρ Μπενιέ από την Γκρενόμπλ, ο οποίος αφιέρωσε μερικές ημέρες πλάθοντας το εκμαγείο. Πρόκειται για μια κέρινη πρωτομή. Τα υπόλοιπα τα κανόνισα ο ίδιος κατά τη διάρκεια της απογευματινής μου επίσκεψης στην οδό Μπέικερ. Μα γιατί, επειδή αγαπητέ μου Γότσον είχα τον πλέον ισχυρό ενδεχομένως λόγο να επιθυμώ ορισμένοι άνθρωποι να θεωρήσουν πως βρίσκομαι εκεί όταν στην πραγματικότητα είμαι αλλού. Και σκέφτηκες πως το διαμέρισμα παρακολουθείτε. Ήξερα πως παρακολουθείτε. Από ποιον. Από τους παλιούς μου εχθρούς watching, Από τη γοητευτική οργάνωση της οποίας ο αρχηγός κοίταται στους καταράχτες του Ρέισενμπακ. Θα πρέπει να θυμάσαι πως γνώριζαν και μόνο εκείνοι πως ήμουν ακόμα ζωντανός. Αργά ή γρήγορα θεωρούσαν πως θα επέστρεφα στο διαμέρισμά μου. Το παρακολουθούσαν διαρκώς και σήμερα το πρωί με είδαν να φτάνω. Πώς το ξέρεις. Επειδή αναγνώρισα το σκοπό τους όταν έριξα μια ματιά έξω από το παράθυρό μου. Είναι ένας αρκετά κακός τύπος. Πάρκερ το όνομα, στραγγαλιστή στο επάγγελμα και ένας εξαιρετικός παίκτη της Γκυμπάρτας. Δεν θα νοιαζόμουν να είναι πρόκειτο μόνο για αυτόν. Όμως με ενδιέφερε υπερβολικά όσον αφορά το πολλάκις απειλητικότερο άτομο το οποίο βρισκόταν στο κατόπι μου, τον επιστήθιο φίλο του Μοριάρτη, τον άντρα που έριξε τα βράχια από τον κρεμό, τον πλέον πανούργο και επικίνδυνο εγκληματία του Λονδίνου. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος με καταδιώκει απόψε Γουότσον και αυτός είναι ο άνθρωπος που δεν έχει την παραμικρή ιδέα πως καταδιώκουμε εμείς αυτόν. Τα σχέδια του φίλου μου τελικά αποκαλύπτονταν. Από ετούτο το πρόσφορο καταφύγιο οι παρατηρητές παρατηρούνταν και οι γνηλάτες ακολουθούνταν. Εκείνη η σκιά εκεί πάνω αποτελούσε το δόλωμα και εμεί τους κυνηγού. Σιωπηλά καθόμασταν παρέα στο σκοτάδι και παρακολουθούσαμε τις βιαστικές φιγούρες που περνούσαν και ξαναπερνούσαν από μπρό μας. Ο Χόλμς ήταν σιωπηλό και ασάλευτος, εντούτοις ήμουν σε θέση να διακρίνω ότι βρισκόταν σε οξυμένη επαγρύπνηση και πως τα μάτια του ήταν καρφωμένα επίμονα στη ροή των περαστικών. Επρόκειτο περί μιας μουντής και θυελόδους βραδιάς και ο άνεμος σφύριζε διαπεραστικά μέσα στο μακρύ δρόμο. Πολλοίς κόσμος πήγαινε πέρα δόφε, οι περισσότεροι τυλιγμένοι στα παλτά και τα φουλάρια τους. Μια-δυο φορές μου φάνηκε πως είχα δει την ίδια φίγουρα νωρίτερα και πρόσεξα ιδιαίτερα δύο άντρες που φάνηκαν να έχουν βρει καταφύγιο από τη βροχή στην είσοδο ενός σπιτιού σε μικρή απόσταση παραπάνω στο δρόμο. Προσπάθησα να τραβήξω την προσοχή του συντρόφου μου πάνω τους, όμως εκείνος άφησε ένα μικρό επιφώνημα ανυπομονησίας και συνέχισε να παρατηρεί το δρόμο. Αρκετέ ήταν οι φορέ που κούνησε νευρικά τα πόδια του και ράπησε τα δάχτυλά του πάνω στον τοίχο. Μου ήταν πρόδειλο πω γινόταν όλο ένα και πιο ανήσυχο και πω τα σχέδια δεν έβαιναν όπω προσδοκούσε. Τελικά, καθώ τα μεσάνυχτα πλησίασαν και ο δρόμο σταδιακά άδειασε, βημάτισε πάνω κάτω στο δωμάτιο με ανεξέλεγκτο εκνευρισμό. Επρόκειτο να κάνω κάποιο σχόλιο όταν σήκωσα τα μάτια μου προς το φωτισμένο παράθυρο και ένιωσα και πάλι σχεδόν μια εξίσου έντονη έκπληξη όπως προηγουμένως. Άρπαξα το χέρι του Χόλμς και έδειξα προς τα πάνω. «Η σκιά κινήθηκε», φώναξα. Όντως δεν ήταν πλέον το προφίλ, αλλά η πλάτη εκείνη η οποία ήταν στραμμένη προς το μέρος μας. Το βέβαιο ήταν πως τρία χρόνια δεν είχαν αμβλύνει την τραχύτητα της διάθεσης ή της ανυπομονησίας του με μια λιγότερη δραστήρια νοημοσύνη από τη δική του. «Φυσικά κινήθηκε», είπε. «Είμαι ένα τόσο ανόητος κιτζής Γουότσον που θα έστεινα ένα κραυγαλαίο ανδρίκελο και θα περίμενα πως κάποιοι από τους πλέον έξυπνους ανθρώπους της Ευρώπης θα εξαπατούνταν από αυτό. Βρισκόμαστε εδώ και δύο ώρες σε τούτο το δωμάτιο» και η κυρία Χάντσον έκανε κάποια αλλαγή στη φιγούρα οκτώ φορές, μία κάθε τέταρτο της ώρας. Εργάζεται από μπροστά έτσι ώστε η σκιά της να μην γίνεται ποτέ φανερή. Αχα! Τράβηξε την αναπνοή του με μια δρυμία εξημένη ανάσα. Στο αμυδρό φως είδα το κεφάλι του να στρέφεται μπρο η όλη συμπεριφορά του παγωμένη σε προσήλωση. Απ' έξω ο δρόμος ήταν εντελώς ερημωμένος. Εκείνοι οι δύο άντρε θα μπορούσαν να βρίσκονται σκυμμένοι σε εκείνη την πόρτα, όμω δεν του έβλεπα πλέον. Τα πάντα ήταν ακίνητα και σκοτεινά, εκτό μόνο από το φωτισμένο κίτρινο παράθυρο εμπρό μα με τη μαύρη φιγούρα να διαγράφεται στο κέντρο του. Ξανά, μέσα στην απόλυτη σιωπή, άκουσα εκείνη τη λεπτή συριστική νότα που πρόδιδε υπερβολικά καταπιεσμένη αναστάτωση. Μια στιγμή αργότερα με τράβηξε πίσω στην πιο σκοτεινή γωνία του δωματίου και ένιωσα το προειδοποιητικό του χέρι στα χείλη μου. Τα δάχτυλα που με είχαν πιάσει έτρεμαν. Ποτέ δεν είχα δει το φίλο μου τόσο αναστατωμένο κι όμως ο σκοτεινός δρόμος απλωνόταν ακόμη μοναχικός και ακίνητος μπροστά μας. Μα ξάφνου είχα επίγνωση εκείνου που οι οξυμένες αισθήσει του είχαν ήδη εντοπίσει. Ένας χαμηλός κλεφτός ήχος έφτασε στα αυτιά μου όχι από την κατεύθυνση της οδού Μπέικερ, αλλά από το πίσω μέρος του ίδιου οικίματος στο οποίο κρυβόμασταν. Μια πόρτα άνοιξε και έκλεισε. Μια στιγμή αργότερα βήματα σύρθηκαν κατηφορίζοντας το διάδρομο, βήματα τα οποία προσπαθούσαν να είναι αθόρυβα, αλλά τα οποία αντιχούσαν τραχιά μέσα στο άδειο κτίριο. Ο Χόλμς μαζεύτηκε πίσω πάνω στον τοίχο και έκανα κι εγώ το ίδιο με το χέρι μου να σφίγγεται γύρω από τη λαβή του περιστρόφου μου. Καταβάλλοντας προσπάθεια για να δω μέσα στο σκοτάδι, διέκρινα το αμυδρό περίγραμμα ενός άντρα, μια ιδέα πιο μαύρο από το σκότος της ανοιχτή πόρτας. Στάθηκε προς στιγμής και έπειτα κινήθηκε μπρος, σκυφτά, απειλητικά, μέσα στο δωμάτιο. Απήχε μόλις τρία μέτρα από μας και τιμάστηκα να ορμήσω πάνω του προτού να αντιληφθώ πως δεν είχε ιδέα της παρουσίας μας. Πέρασε σχεδόν πλάι μας. Έσκυψε πάνω από το παράθυρο και πολύ απαλά και αθόρυβα το σήκωσε κάπου δυο παλάμες. Καθώς χαμήλωσε στο επίπεδο του ανοίγματο το φως από το δρόμο, δίχως να θαμπώνεται από το σκονισμένο τζάμι, έπεσε πάνω στο πρόσωπό του. Ο άντρας φαινόταν να έχει καταληφθεί από έξαψη. Τα μάτια του έλαμπαν σαν αστέρια και τα χαρακτηριστικά του κινούνταν σπασμωδικά. Ήταν ηλικιωμένο με λεπτή, προτεταμένη μύτη, ψηλόφαλακρό μέτωπο και πελώριο γκρίζο μουστάκι. Ένα καπέλο όπερα ήταν σπρωγμένο στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και ένα βραδινό επίσημο που κάμισο ξεχώριζε μέσα από το ανοιχτό του παλτό. Το πρόσωπό του ήταν λιπόσαρκο και μελαψό, χαραγμένο από βαθιές τραχές ρητίδες. Στο χέρι του κρατούσε ότι έμοιαζε να είναι ένα ραβδί, μα καθώς το άφησε στο πάτωμα έβγαλε ένα μεταλλικό ήχο. Τότε από την τσέπη του παλτού του τράβηξε ένα ογκώδες αντικείμενο και καταπιάστηκε με κάποια εργασία η οποία τελείωσε με ένα ηχηρό κοφτό κλικ όπως θα έκανε ένα ελατήριο ή ένα κλίστρο όταν τραβιόταν. Γονατιστός ακόμη στο πάτωμα, έσκυψε μπρο και έριξε όλο του το βάρος και τη δύναμη πάνω σε κάποιο μοχλό, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα παρατεταμένο θόρυβο περιστροφής και συρσήματος, καταλήγοντας για ακόμη μια φορά με ένα ηχηρότατο κλικ. Κατόπιν ίσιοσε το σώμα του και είδα πως αυτό που κρατούσε στο χέρι του ήταν κάποιο είδους όπλο με ένα αλόκοτα δύσμορφο κοντάκι. Άνοιξε τη θαλάμη, έβαλε κάτι μέσα και τράβηξε το κλίστρο. Κατόπιν, σκύβοντας κάτω, ακούμπησε την άκρη της κάνης πάνω στο πρεβάζι του ανοιχτού παραθύρου και είδα το μακρύ του μουστάκι να πέφτει πάνω από τη λαβή και το μάτι του να γυαλίζει καθώς κοιτούσε μέσα από το στόχαστρο. Άκουσα έναν αχνό αναστεναγμό ικανοποίηση καθώς αγκάλιασε το κοντάκι στον ώμο του και αντίκρισε εκείνο τον εκπληκτικό στόχο τον μαύρο άντρα στο κίτρινο φόντο να στέκεται στην άλλη άκρη της ματιάς του. Προς στιγμή έμεινε παγωμένος και ασάλευτος. Κατόπιν το δάχτυλό του σφίχτηκε πάνω στη σκανδάλη. Ένα παράξενο δυνατό σφύριγμα ακούστηκε και ένα παρατεταμένο τρίξιμο σπασμένου γυαλιού. Τη στιγμή εκείνη ο Χόλμς δυνάχτηκε σαν τίγρης πάνω στη ράχη του σκοπευτή και τον πέταξε κάτω. Ήταν όρθιος και πάλι στη στιγμή και με εξαιρετική δύναμη άρπαξε τον Χόλμς από το λαιμό. Όμως τον χτύπησα στο κεφάλι με τη λαβή του όπλου μου και εκείνο έπεσε ξανά στο πάτωμα. Έπεσα από πάνω του και καθώς τον κρατούσα, ο σύντροφός μου άφησε ένα διαπεραστικό σφύριγμα με τη σφυρίκτρα του. Ακούστηκε θόρυβος ποδιών που πλησίαζαν τρέχοντας από το πεζοδρόμιο και δύο ένστολοι αστυνομικοί μαζί με έναν detective με πολιτικά όρμησαν μέσα από την μπροστινή πόρτα και μπήκαν στο δωμάτιο. «Εσύ είσαι Λεστρέιτ» είπε ο Χόλμς. «Μάλιστα κύριε Χόλμς, ανέλαβα την υπόθεση προσωπικά. Χαίρομαι που σε βλέπω ξανά στο Λονδίνο κύριε. Πιστεύω πως χρειάζεσαι λίγη ανεπίσημη βοήθεια. Τρεις ανεξιχνία στη φόνη σε διάστημα ενός χρόνου είναι πολύ λεστρέιτ. Εν τούτης χειρίστηκε στο μυστήριο του Μολεσέη με λιγότερη εκ της συνήθους ήθελα να πω πως τη χειρίστηκε σε αρκετά καλά. Είχαμε όλοι σηκωθεί όρθιοι, ο κρατούμενος μας ασθμένοντας, έχοντας ένα γεροδεμένο αστιφύλακα σε κάθε πλευρό του. Ήδη μερικοί χασομέριδες είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο δρόμο. Ο Χόλμς πήγε μέχρι το παράθυρο, το έκλεισε και κατέβασε τις κουρτίνες. Ο Λεστρέιντ είχε βγάλει δύο κεριά και οι αστυνομικοί είχαν ξεσκεπάσει τις λάμπες τους. Είχα επιτέλους τη δυνατότητα να ρίξω μια καλή ματιά στον κρατούμενό μας. Επρόκειτο περί ενός εξαιρετικά αρενοπού και εν τούτης κακόβουλου προσώπου εκείνο το οποίο ήταν στραμμένο πάνω μας. Έχοντας το μέτωπο ενός φιλοσόφου και το σαγόνι ενός ειδονιστή, ο άντρα θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει με αφάνταστες ικανότητες για καλό ή για κακό. Όμως ήταν αδύνατο να κοιτάξεις εκείνα τα αποτρόπαια γαλάζια μάτια με τα βαριά κοινικά βλέφαρα ή εκείνη την προτεταμένη επιθετική μύτη και το απειλητικό χαρακομένο βαθιά μέτωπο, δίχως να διακρίνεις τα πλέον έκδηλα προειδοποιητικά σινιάλα της φύσης δεν έδειξε την παραμικρή σημασία προς εμάς, αλλά τα μάτια του παρέμεναν καρφωμένα στο πρόσωπο του Χόλμς με μια έκφραση στην οποία το μίσος και έκπληξη ήταν εξίσου συνδυασμένα. «Κτίνος», συνέχισε να μουρμουρίζει, «πονηρό, πονηρό κτίνος». «Ω, ταγματάρχη», είπε ο Χόλμς, διορθώνοντας το αναστατωμένο κολάρο του, «τελεύουν τα ταξίδια με τον εραστόν το αντάμωμα, καθώς λέει ένα παλιό έργο. Δεν νομίζω πως είχα την ευχαρίστηση να σε συναντήσω από τότε που επέσυρα την προσοχή σου καθώς κοιτόμουν στο γύσωμα πάνω από τους καταράκτες του Μπάκ». Ο ταγματάρχης παρατηρούσε ακόμη το φίλο μου, λες και ήταν υπνοτισμένο. «Πανούργο, πανούργο, κτίνος» ήταν το μόνο που έλεγε. «Δεν σας σύστησα ακόμη, είπε ο Χόλμς, κύριοι, ο ταγματάρχης Σεμπάστιαν Μοράν, απόστρατος του Ινδικού στρατού της αυτού μεγαλειότητας και ο καλύτερος κυνηγό μεγάλων θηραμάτων που παρήγαγε ποτέ η ανατολική μας αυτοκρατορία. Πιστεύω πως έχω δίκιο ταγματάρχη, λέγοντας πως το ρεκόρ σας όσον αφορά τις τίγρες παραμένει ακλόνητο. Ο αγριεμένος ηλικιωμένος δεν είπε τίποτα, όμως κοιτούσε ακόμη τον σύντροφό μου. Με τα άγρια μάτια του και το τραχή μουστάκι του εννοιάζε και ο ίδιος με τίγρη. «Αναρωτιέμαι πώς το απλούστατο στρατήγημά μου κατόρθωσε να εξεπατήσει έναν τόσο παλιό κυνηγό», είπε ο Holmes. «Θα πρέπει να σου ήταν εξαιρετικά γνώριμο. Δεν έδεσες ένα μικρό παιδί κάτω από ένα δέντρο, κρυμμένος από πάνω του με το τουφέκι σου και περίμενες από το δόλωμα να σου φέρει την τίγρη σου». Το άδειο του το σπίτι είναι το δικό μου δέντρο και εσύ η τίγρης μου. Είχε πιθανότατα άλλα όπλα σε εφεδρεία σε περίπτωση που εμφανίζονταν περισσότερες τίγρες ή στο απίθανο ενδεχόμενο να αποτύχανε στο σημάδι σου. Αυτοί, έδειξε ολόγυρα, αποτελούν τα άλλα μου όπλα. Ο παραλληλισμός είναι ακριβής. Ο ταγματάρχης Μωράν τεινάχθηκε μπρο με ένα γρίλισμα οργή, όμω οι αστυνομικοί τον τράβηξαν πίσω. Το μένο επί του προσώπου του αποτελούσε ένα τρομερό θέαμα. Ομολογώ πω μου επεφύλασε μια μικρή έκπληξη, είπε ο Χόλμ. Δεν ανέμενα πω θα προέβαινε κι εσύ στη χρήση τη παρούση άδεια οικία και του τόσο πρόσφορου παραθύρου τη. Είχα φανταστεί πως θα δούλευες από το δρόμο, όπου ο φίλος Μολεστρέιτ και η κομπανία του σε περίμεναν. Εξαιρεμένο αυτού όλα πήγαν όπως το περίμενα. Ο ταγματάρχης Μωράν στράφηκε στον υπηρεσιακό detective. «Είτε υπάρχει, είτε δεν υπάρχει ένας δίκαιος λόγος για τη σύλληψή μου», είπε. «Δεν βλέπω το λόγο για τον οποίο θα πρέπει να ανεχτώ τα σαρκαστικά σχόλια του ατόμου αυτού». Αφού βρίσκομαι στα χέρια του νόμου, τότε ας γίνουν τα πάντα με νόμιμο τρόπο. Καλώ. Είναι αρκετά λογικό αίτημα, είπε ο Έχει κάτι άλλο να προσθέσει, κύριε Χόλμ, πριν αποχωρήσουμε. Ο Χόλμ είχε πάρει στα χέρια του το ισχυρό αεροβόλο από το πάτωμα και εξέταζε το μηχανισμό του. Ένα θαυμαστό και μοναδικό όπλο, είπε. Αθόρυβο και τρομερή ισχύω. Γνώριζα τον Φον Χέρντερ, τον τυφλό γερμανό μηχανικό που το κατασκεύασε κατόπιν παραγγελία του μακαρίτη καθηγητή Μοριάρτη. Για χρόνια γνώριζα την ύπαρξή του, όμω ποτέ πριν δεν μου εδόθη ευκαιρία να το αγγίξω. Το παραδίδω ειδικά στη φύλαξή σου, Λεστρέιτ, όπω επίση και τι σφαίρε που χρησιμοποιεί. Να είσαι βέβαιο πω θα το φροντίσουμε, κύριε Χόλμ, είπε ο Λεστρέιτ, καθώ όλη η ομάδα κινήθηκε προ την πόρτα. Έχεις να πεις κάτι άλλο. Να ρωτήσω μόνο ποια κατηγορία προτίθεσαι να επιλέξεις. Ποια κατηγορία κύριε. Μα φυσικά την απόπειρα δολοφονίας του κυρίου Σέρλοκ Χόλμς. Δεν γίνεται Λεστρέιτ. Θα πρότεινα να μην ανακατευτώ διόλου με το ζήτημα. Σε σένα και μόνο εσένα ανήκουν τα εύσημα της εξαιρετική σύλληψης την οποία πραγματοποίησες. Μάλιστα, Λεστρέιτ, σε συγχαίρω. Με τη συνήθι συνταγή πανουργίας και τόλμης τον συνέλαβες. Τον συνέλαβα. Συνέλαβα ποιον, κύριε Χόλμς. Τον άνθρωπο που ολόκληρο το σώμα ματέως αναζητούσε τον ταγματάρχη Σεμπάστιαν Μωράν, ο οποίος πυροβόλησε τον εντιμότατο Ρόναλτ Αντέρ, κάνοντας χρήση μιας διασταλτικής σφαίρας από αεροβόλο όπλο μέσω του ανοιχτού παράθυρου της πρόσωψης του δευτέρου πατώματος του αριθμού 427 επί της Park Lane την 30η του προηγουμένου μηνός. Αυτή είναι η κατηγορία Λεστρέιτ. Και τώρα, Watson, αν είσαι σε θέση να αντέξει το ρεύμα ενός σπασμένου παραθύρου, πιστεύω πως μισή ώρα στο γραφείο μου με ένα πουρο ίσως να σου προσφέρει μια επικοδομητική ψυχαγωγία. Τα παλιά μας δωμάτια είχαν μείνει όπως ήταν υπό την επίβλεψη του Μάικροφτ Χόλμς και της άμεσης φροντίδας της κυρίας Χάντσον. Καθώς μπήκα αντίκρισα είναι αλήθεια μια ασυνήθιστη τάξη, όμως τα παλιά γνώριμα ήταν όλα στη θέση τους. Υπήρχε η γωνία των χημικών και ο λακιασμένο από ξύ από ξύλο πεύκου. Εκεί πάνω σε ένα ράφι βρισκόταν η σειρά των θαυμαστών άλμπουμ από κομμάτων και βιβλίων αναφοράς, τα οποία πολλοί από τους συμπολίτε μας με ευχαρίστηση θα έκαιγαν. Οι χάρτες, η θήκη του βιολού και η βάση για τις πίπες, ακόμη και το περσικό πασούμι που περιέχε τον καπνό, όλα συνάντησαν τη ματιά μου καθώς κοίταξα τριγύρω. Υπήρχαν δύο ένικοι στο δωμάτιο. Ο ένας τους ήταν η κυρία Χάντσον που χαμογέλασε πλατιά μόλις οι δυο μας εισήλθαμε στο δωμάτιο. Ο άλλος το περίεργο ανδρίκελο που είχε διαδραματίσει ένα τόσο καταλητικό ρόλο στις νυχτερινές μας περιπέτειες. Επρόκειτο περί μιας προτομής του φίλου μου σε χρώμα κεριού τόσο θαυμάσια φτιαγμένης ώστε αποτελούσε ένα τέλειο ομοίωμα ακουμπούσε πάνω σε ένα μικρό τραπέζι με μια παλιά ρόμπα του Χόλμς, τόσο καλά τυλιγμένη γύρω του, ώστε η ψευδέστηση από τον δρόμο ήταν απολύτως τέλεια. «Ελπίζω πως λάβατε όλες τις προφυλάξεις, κυρία Χάντσον», είπε ο Χόλμς. «Πήγα κοντά του γονατιστή, κύριε, όπως ακριβώς μου είπατε. Υπέροχα, φέρατε εις πέρα στην κατάσταση περίφημα. Μήπως παρατηρήσατε που πήγε η σφαίρα» «Ναι, κύριε, φοβάμαι πως χάλασε την όμορφη πρωτομή σα γιατί πέρασε μπες από το κεφάλι και χτύπησε στον τοίχο. Την μάζεψα από το χαλί, ορίστε». Ο Χόλμς μου την πρότεινε. Μια μαλακή σφαίρα περιστρόφου, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γουότσον, ιδιαίτερα ευφυές, διότι ποιο θα περίμενε να βρει ένα τέτοιο πράγμα να έχει ρηχθεί από αεροβόλο. «Πολύ καλά, κυρία Χάτσον, σας είμαι εξαιρετικά υποχρεωμένος για τη βοήθειά σας. Και τώρα, Βότσον, να σε δω και πάλι στην παλιά σου θέση, γιατί υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία θα ήθελα να συζητήσω μαζί σου. Είχε πετάξει τη φτωχική ρεντικότα και ήταν πλέον ο παλιός Χόλμς με την ποντικόχρωμη ρόμπα του την οποία και πήρε από το ομοίωμά του. Τα νεύρα του γεροκυνηγού δεν είχαν χάσει τη σταθερότητά τους ούτε τα μάτια του την οξύτητά τους, είπε, με ένα γέλιο καθώς επιθεώρησε το κομματιασμένο μέτωπο της πρωτομής του ακριβώς στη μέση του κεφαλιού και κατά μεσή του εγκεφάλου. Ήταν ο καλύτερος σκοπευτής στην Ινδία και θεωρώ πως υπάρχουν ελάχιστοι καλύτεροι στο Λονδίνο. Έχεις ακούσει το όνομα. Όχι, δεν το έχω. Μάλιστα, μάλιστα, έτσι είναι η δόξα. Αλλά πάλι, αν θυμάμαι σωστά, δεν είχε ακούσει το όνομα του καθηγητή Μοριάρτη, ο οποίο είχε ένα από τα σπουδαιότερα μυαλά του αιώνα. Δώσε μου μονάχα τον κατάλογο των βιογραφιών από το ράφι γύρισε τις σελίδες νοχελικά, ακουμπώντας πίσω στην πολυθρόνα και στέλνοντας μεγάλα σύννεφα καπνού από το πουρο του. «Η συλλογή από μη είναι εξαιρετική», είπε. «Ο Μοριάρτη ο ίδιος αρκεί για να κάνει κάθε γράμμα ένδοξο και εδώ έχουμε τον Μόργαν, τον δολοφόνο με το δηλητήριο και τον Μάθιος, ο οποίος μου ξερίζωσε τον αριστερό μου κοινόδοντα την αίθουσα αναμονής στο Charing Cross και τέλος εδώ είναι ο απόψινός μας φίλος. Μου έδωσε το βιβλίο και διάβασα. Μόραν Σεμπάστιαν, ταγματάρχης. Άνεργος. Παλαιότερα μέλος της πρώτης Μπεγκαλόρε των Πιονίας. Γεννηθεί στο Λονδίνο το 1840. Γιος του Αυγούστου Μόραν, άλλοτε Βρετανού υπουργού στην Περσία. Μορφωμένος στο Ίτον και την Οξφόρδη υπηρέτησε στην εκστρατεία Τζογουάκη, στην εκστρατεία του Αφγανιστάν, στο Χαρασιάμπ στις Διεκπεραιώσεις, στο Σερπούρ και στην Καπούλ, συγγραφέας του Μεγάλα Θυράματα των Δυτικών Ιμαλαίων του 1881, τρεις μήνες στη Ζούγκλα του 1884. Διεύθυνση, οδός Κόντουιτ, Αγγλοϊνδική, Τάνκερβιλ, Χαρτοπεκτική Λέσχη Μπακατέλ. Στο περιθώριο ήταν γραμμένο με το ακριβές χέρι του Χόλμς, ο δεύτερος πλέον επικίνδυνος άνθρωπος στο Λονδίνο. Είναι εκπληκτικό, είπα, καθώς του επέστρεψα το βιβλίο. Η καριέρα του υποσυζήτηση προσώπου είναι εκείνη ενός αξιέπαινου στρατιώτη. Όντω, απάντησε ο Χόλμ. Έω κάποιου σημείου τα πήγε καλά. Υπήρξε πάντοτε άνθρωπο με σιδερένια πυγμή. Και η ιστορία λέγεται ακόμη στην Ινδία σχετικά με το πώ ήρθε σε έναν υπόνομο στο κατόπι μια ανθρωποφάγου τίγρης. Υπάρχουν μερικά δέντρα γουότσον τα οποία μεγαλώνουν σε ένα συγκεκριμένο μέγεθο και έπειτα άξαφνα αναπτύσσουν κάποια δύσμορφη ιδιαιτερότητα. Θα το συναντήσει συχνά στου ανθρώπου, Έχω μια θεωρία πως το άτομο αντιστοιχίζεται κατά την ανάπτυξή του με ολόκληρη τη διαδοχή των προγόνων του και πως μια τόσο ευνή διατροπή προς το καλό ή το κακό επισημαίνει κάποια ισχυρή επιρροή η οποία προέκυψε στη διαδοχή της γενεαλογίας του. Το πρόσωπο γίνεται, όπως ήταν, η επιτομή της ιστορίας της ίδιας του της οικογένειας είναι μάλλον εξαιρετικά εμφάνταστο. Καλά, δεν επιμένω από αυτού. Όποια και αν υπήρξε η αιτία, ο ταγματάρχης Μωράν κάπου άρχισε να κινείται λανθασμένα. Δίχως κάποιο απροκάλυπτο σκάνδαλο, κατάφερε να μετατρέψει την Ινδία σε ένα εξαιρετικά καυτό μέρος για το άτομό του. Αποστρατεύτηκε, ήρθε στο Λονδίνο, αποκτώντας και πάλι κακό όνομα. Εκείνο τον καιρό ήταν που τον αναζήτησε ο καθηγητής Μοριάρτη για τον οποίο ένα διάστημα διετέλεσε επικεφαλής προσωπικού. Ο Μοριάρτη τον προμήθευε αφιδώς με χρήματα και τον χρησιμοποίησε μόνο σε μία ή δύο δουλειές στην υψηλή κοινωνία τις οποίες κανένας κοινό εγκληματίας δεν θα αναλάμβανε. Ίσως να έχεις κάποιες αναμνήσεις του θανάτου της κυρίας Τιούαρτ, τον Λάουντερ, το 1887. Όχι, δεν πειράζει, είμαι βέβαιος πως ο Μωράν κρυβόταν πίσω από αυτόν. Όμως τίποτα δεν μπορούσε να αποδειχθεί. Τόσο έξυπνα ήταν καλυμμένος ο Ταγματάρχης, ώστε ακόμη και όταν η συμμορία του Μωριάρτη διαλύθηκε, δεν μπορούσαμε να τον ενοχοποιήσουμε. Θυμάσαι εκείνη την ημέρα, όταν σε επισκέφτηκα στο διαμέρισμά σου, πως κατέβασα τις κουρτίνες από το φόβο των αεροβόλων όπλων δίχω αμφιβολία με θεώρησε σε φάνταστο. Ήξερα ακριβώ τι έκανα, διότι γνώριζα την ύπαρξη του εξαιρετικού αυτού όπλου. Και γνώριζα επίσης πω ένα από του καλύτερου σκοπευτέ του κόσμου θα βρισκόταν πίσω του. Όταν βρισκόμασταν στην Ελβετία, μας ακολούθησε με τον Μοριάρτη και δίχως αμφιβολία πρόκειται για εκείνον ο οποίος μου χάρισε το φρικτό πεντάλεπτο στο γύσωμα του Ρέισενμπακ. Μπορείς να θεωρήσεις πως διάβαζα τις εφημερίδες με ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της διαμονής μου στη Γαλλία, ψάχνοντας για κάποια ευκαιρία να τον μπαγλαρώσω. Για όσο εκείνος παρέμενε ελεύθερο στο Λονδίνο, η ζωή δεν θα είχε καμιά αξία. Μέρα και νύχτα η σκιά θα έπεφτε πάνω μου και αργά ή γρήγορα η ευκαιρία θα του δινόταν. Τι να έκανα? Ήταν αδύνατο να τον πυροβολήσω κατά βούληση. Ιδάλλως θα βρισκόμουν εγώ στα κάτεργα. Ήταν μάταιο να επικαλεστώ τη βοήθεια κάποιου δικαστικού. Δεν θα μπορούσαν να επέμβουν υπό ένα αίρισμα το οποίο θα τους φαινόταν ως μια ανυπόστατη υποψία. Έτσι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ωστόσο παρακολουθούσα τα ποινικά νέα γνωρίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα τον τσάκωνα. Τότε ήρθε ο θάνατος του Ρόναλτ Αντέρ. Η ευκαιρία επιτέλους μου δινόταν. Γνωρίζοντας τα όσα γνώριζα, δεν ήταν βέβαιο πως το είχε διαπράξει ο ταγματάρχης Μωράν. Είχε παίξει χαρτιά με το παλικάρι. Τον είχε ακολουθήσει σπίτι από τη λέσχη. Τον είχε πυροβολήσει μέσα από το ανοιχτό παράθυρο. Δεν υπήρχε αμφιβολία περί τούτου. Οι σφαίρες από μόνες αρκούσαν για να βάλουν το κεφάλι του στη θηλιά. Ήρθα αμέσω. Εντοπίστηκα από το φύλακα, ο οποίος γνώριζα πως θα επέσει την άμεση προσοχή του ταγματάρχη στην παρουσία μου. Δεν θα αποτύχανε να συνδέσει την ευνίδια επιστροφή μου με το έγκλημά του και θα ήταν φοβερά ανήσυχο. Ήμουν βέβαιο πω θα έκανε κάποια απόπειρα να με βγάλει από τη μέση αμέσω και θα έφερνε μαζί του το δολοφονικό του όπλο για το συγκεκριμένο σκοπό. Του άφησα έναν εξαίρετο στόχο στο παράθυρο και έχοντα ειδοποιήσει την αστυνομία, πω ίσω η παρουσία του να κρινόταν αναγκαία, επί τη ευκαιρία Walton εντόπισε στην παρουσία τους εκείνη την είσοδο με αλάνθαστη ακρίβεια. Θεώρησα πως αποτελούσε μια συνετή θέση παρακολούθησης, δίχως να έχω καν διανοηθεί πως θα επέλεγε το ίδιο σημείο για την επίθεσή του. Τώρα αγαπητέ μου Γουότσον, υπάρχει κάτι το οποίο απομένει να εξηγήσω. Ναι είπα, δεν ξεκαθάρισε ποιο ήταν το κίνητρο του ταγματάρχη Μωράν για τη δολοφονία του εντιμότα του Ρόναλτ Αντέρ. Αχα, αγαπητέ μου Βότσον, να που ερχόμαστε σε εκείνες τις περιοχές της οικοτολογίας όπου και το πλέον λογικό μυαλό ενδέχεται να ασφάλει. Καθένας θα σχηματίσει την προσωπική του υπόθεση βάσει των υπαρχόντων στοιχείων. Οπότε και η δική σου υπάρχει περίπτωση να είναι τόσο σωστή όσο και η δικιά μου. Έχεις καταλήξει σε κάποια υπόθεση τότε. Πιστεύω πως δεν είναι δύσκολο να εξηγήσω τα γεγονότα. Δημοσιεύτηκε πως ο Ταγματάρχης Μωράν και ο νεαρός Αντέρ είχαν κερδίσει από κοινού ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Λοιπόν, ο Μωράν αναμφίβολα έπαιζε δόλια, περί αυτού το γνωρίζω εδώ και καιρό. Θεωρώ πως την ημέρα του φόνου ο Αντέρ ανακάλυψε πως ο Μωράν έκλεβε. Πιθανότατα του είχε μιλήσει προσωπικά και είχε απειλήσει να τον εκθέσει, εκτός κι αν οικειοθελώς δήλωνε παρέτηση από τη λέσχη και υποσχόταν πως δεν θα έπαιζε χαρτιά ποτέ ξανά. Είναι εντελώς απίθανο πως ένας νεαρός όπως ο Αντέρ θα προκαλούσε άμεσα ένα ιδεχθέ σκάνδαλο εκθέτοντας έναν τόσο γνωστό άνθρωπο κατά πολύ μεγαλύτερό του. Πιθανόν να ενήργησε όπως υπέθεσα». Ο αποκλεισμό από τι λέσχες θα σήμαινε την καταστροφή του Μωράν, ο οποίο ζούσε από τα δόλια κέρδη του από τα χαρτιά. Επομένω, δολοφόνησε τον Αντέρ, ο οποίο την προκειμένη στιγμή είχε επιδοθεί στο έργο τη καταμέτρηση των χρημάτων που ο ίδιο θα έπρεπε να επιστρέψει, αφού δεν ιδινόταν να κερδίσει από το ανέντιμο παιχνίδι του συνεταίρου του. Κλείδωσε την πόρτα, μήπω και οι κυρίες τον ευνηδιάσουν και επιμείνουν να μάθουν τι έκανε με εκείνα τα ονόματα και τα νομίσματα. Θα σταθεί. Δεν έχω αμφιβολία πως έπεσε Διάνα στην αλήθεια. Θα επαληθευτεί, είτε θα διαψευστεί κατά τη δίκη. Εν τω μεταξύ, ό,τι και να συμβεί, ο ταγματάρχη Μωράν δεν θα μας απασχολήσει πλέον. Το διάσημο όπλο του Φον Χέρτερ θα διακοσμήσει το μουσείο τη Scotland Yard και για μια ακόμη φορά ο κύριος Σέρλο Χόλμς είναι ελεύθερος να αφιερώσει τη ζωή του στην εξέταση εκείνων των ενδιαφερόντων μικροπροβλημάτων τα οποία η σύνθετη ζωή του Λονδίνου με τόση απλοχεριά του προσφέρει.